Δήμαρχο Τριαντάφυλλο Μηταφίδη. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, συντρόφισσες και σύντροφε, σύντροφε πρόεδρε, σε καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Στις 5 δεκαετίες που υπηρετώ την υπόθεση της αριστεράς από διάφορα μετερίζια, είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι πλησιάζει η ώρα να πάρουν τα όνειρά μας εκδίκηση. Η ελληνική κοινωνία, βγαίνοντας μέσα από το σκοτάδι που τη βούλιαξαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις της συμφοράς, γυρίζει τη ματιά της προς τα αριστερά. Στις 18 και στις 25 του Μάη, η αριστερά, όλη η ευρωπαϊκή αριστερά, με τα αντισυστημικά της ψηφοδέλτια, με συμμαχίες και ενότητα στη βάση της κοινωνίας, πρέπει να ανατρέψει το status quo στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα όργανά της. Πρώτο βήμα για να μετατραπεί σε κοινό σπίτι των λαών της από ένωση συμφερόντων που είναι σήμερα. Να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς στις 13 περιφέρειες της χώρας που σήμερα λειτουργούν ως υποχείρια της κεντρικής εξουσίας και κάτω από το μαχρύ χέρι της κυβέρνησης, τις διορισμένες αποκεντρωμένες διοικήσεις. Να κερδίσει τους χυμαζόμενους από την κρίση δήμους, για να γίνουν εργαλεία αντίστασης, ασπίδα προστασίας των πολιτών και θεσμοί άμεσης δημοκρατίας από διεκπεραιωτές της εξοντωτικής κυβερνητικής πολιτικής που κατάντησαν με τα μνημόνια και τον Καλλικράτη προκρούστη. Να αποτρέψει το ξεπούλημα των υποδομών και κοινών αγαθών της πόλης με ένα σαρωτικό όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ στο δημοψήφισμα της 18 Μαΐου του οποίου υπήρξαμε οι πρωταγωνιστές. Η αντίσταση της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης στο ξεπούλημα της ΕΙΑΘ έδειξε ότι ακόμα και αυτό που πριν μόλις 3 χρόνια αποτελούσε άποψη μιας μικρής πολιτικής μειοψηφίας αγκαλιάστηκε από τα κινήματα της πόλης και έγινε πρωταρχική διεκδίκηση της κοινωνίας. 4 κάλπες λοιπόν στην πόλη μας, μια πόλη που το μπαγιάτικο, πολιτικό, εκκλησιαστικό κατεστημένο της τη θέλει προπύργιο ενός κομπλεξικού εθνικισμού, συντηρητική, ετερόφωτη, επέτη του υδροκέφαλου αθηνοκεντρικού κράτους. Μόνο οργή προκαλούν οι προεκλογικές κορώνες σαλονικιώτικου πατριωτισμού που εξτομίζουν οι εκλεκτοί του δίδυμου Σαμαρά Βενιζέλου στο Δήμο και την Περιφέρεια, ενώ σιώπησαν, χειροκρότησαν ή συνέμπραξαν στο έγκλημα διαρκείας που συντελείται εις βάρος της πόλης και του τόπου. Μασκαρεύτηκαν ξαφνικά ανεξάρτητοι κυβερνητικοί υποψήφοι, αλλά ο φερετζές τους πέφτει καθημερινά. Πλειοδοτούν σε εξαγγελίες μέτρων ευταξίας στην πόλη, ενώ έσπηραν το χάος, τη φτώχεια και την απελπισία. Μάλιστα, ο βενιζελικότερος του Βενιζέλου, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αν και υποδύεται τον αντικοφορμιστή, σχεδιάζει κατά τα χρυσαυγήτικα δυστυχώς πρότυπα να αναθέσει στους ηλικιωμένους μέλη των ΚΑΠΗ και τα ενεργητικά, όπως λέει άτομα, το ευαγές έργο της αστυνόμευσης των πάρκων και της καταδίωξης των εξαρτημένων από ουσίες ατόμων. Η άλλη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανατροπής, είναι και αναγκαία και εφικτή. Το απαιτεί η συνεχής για χιλιετίες φυσική πολυπολιτισμική της παρουσία. Το απαιτεί η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των προσφύγων, μήτρα του βαλκανικού εργατικού κινήματος και της αντιφασιστικής αντίστασης στην Ευρώπη. Η μαρτυρική
αλλά και ανυπότακτη πόλη των κοινωνικών αγώνων. Αυτό το ιστορικό καθήκον έχουμε αναλάβει εμείς της Θεσσαλονίκης ανοιχτής πόλης. Γι' αυτό έχουμε στο πλευρό μας όλους όσοι πλήττονται από την κρίση και αγωνίζονται για την ανατροπή των μνημονίων της συφοράς. Αυτοί κοσμούν το ψηφοδέλτιό μας και είμαστε υπερήφανοι. Ζητούμε όχι μόνο την ψήφο σας, αλλά και την ενεργό συμμετοχή σας, ώστε στις 18 του Μάη να αλλάξουμε την πόλη, να αλλάξουμε τη ζωή μας. Μαζί για την ανατροπή, μαζί για μια Θεσσαλονίκη ανοιχτή, ανθρώπινη πόλη. Γεια σας και με την νίκη!